Ηλιάς, Ραψοδία Β, στίχος 271. Συνεχίζουμε τα σχόλια για τον Θερσίτη. Γελοτοπιό ονομάζει το Θερσίτη ο Πλάτων στην πολιτεία. 620 σε είναι προς το τέλος της πολιτείας, λίγο πριν το τέλος της, εκεί που αναφέρεται στο μύθο του Ηρός. Λέει λοιπόν ότι διάφορες ψυχές παίρνουν, διάφοροι άνθρωποι, οι ψυχές τους λαμβάνουν νέα σώματα με την ενσάρκωσή τους και λέει ότι ο Θερσίτης, η ψυχή του Θερσίτη πήθηκον ενδυωμένη, ενδύεται δηλαδή πήθηκον. Μπαίνει στο σώμα πυθίκου στη νέα ενσάρκωση. Και σχολιάζει ο Πρόκλος εις τας Πλάτωνος πολιτείας το υπόμνημα στο 319. Λέει, ήταν πραγματικά γελοτοπιός ο Θερσίτης που έλεγε ό,τι του ερχόταν για να γελάσουν οι αργοί. Αναφέρει αυτό το στίχο 215 δηλαδή. Εισέρχεται σε πίθηκο επειδή η φύση του ζώου αυτού είναι καταγέλαστος, καθώς μιμείται τη ζωή του ανθρώπου προς το ασχημότερο. Καθένας λοιπόν που με την ασχήμια και την αδυναμία συνδυάζει τη γελοιότητα έχει μορφή πυθίκου. Ο Ευστάθιος σχολιάζει ότι παίρνει μορφή πυθίκου, λέει ο Θερσίτης, εξαιτίας της λαγνίας του. Γιατί κάπου λέει για τον Αγαμέμνονα, προσβάλλοντας τον Αγαμέμνονα, του λέει ότι πάρα πολλές γυναίκες έχεις στη σκηνή σου, όσες σου φέρνουμε εμείς διαλέγεις την καλύτερη. Λοιπόν, στις άλλες ψυχές που ενδύεται, γιατί είπα παραπάνω ότι ενδύονται τα νέα σώματα, τη νέα δηλαδή ενσάρκωση, ο Αγαμέμνον γίνεται αετός, ο Αίας γίνεται Λέων, ο Θάμυρης γίνεται Αηδόνη, γιατί δεν αντέχουν άλλο την ανθρώπινη ζωή δηλαδή, ο Επιός είναι αυτός που έφτιαξε ο τεχνίτης μάλλον που έφτιαξε τον Δούριο Ήπο. Η ιδέα ήταν του Οδυσσέως, αλλά ο τεχνίτης που τον έφτιαξε ήταν ο Επιός. Θα τον δούμε μέσα στην Ιλιάδα. Ο Επιός λοιπόν μπαίνει στο σώμα μιας άξιας γυναίκας τεχνίτρας. Η Αταλάντη γίνεται άνδρας αθλητής. Η θεωρία αυτή της μετενσαρκώσεως που αναλύει ο Πλάτων εδώ, δεν είναι ανατολίτικη. Μάλλον θα έλεγα ότι οι Ανατολίτες την πήραν από μας, όταν στα διάφορα ταξίδια που έκαναν Έλληνες, όπως ο Διόνυσος, όπως ο Αλέξανδρος, τα βάθη της Ανατολής. Μία απόδειξη είναι ότι το πρόσωπο του Βούδα. Ο Βούδας στην Ανατολή απέκτησε πρόσωπο μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το γλυκί πρόσωπο που έχει, το ήρεμο πρόσωπο, είναι ακριβώς το αρχαϊκό μηδίαμα, μάλλον το πρόσωπο των κούρων που έχουν αρχαϊκό μηδίαμα. Αυτή η γαλήνη του. Ένας Απόλλωνας είναι. Ναι. Ο Απόλλωνος και των κούρων. Να μην μπερδέψει ο κόσμος όμως τον Βούδα που ξέρει τώρα. Ναι, δεν είναι αυτός, ναι, ο Βούδας. Ναι. Ο χοντρός. Είναι, ναι, έχει άλλη. Ο μαρτακός Βούδας είναι άλλος Βούδας, είναι ο πρώτος Βούδας που φτιάξανε και έχει τη μορφή του Απόλλωνος. Ναι, υπάρχει ένα βιβλίο του, πώς τον, του Δήμου, του Δήμου, του, ναι, του Νίκου Δήμου που λέγεται «Ο Έλληνας Βούδας». Ναι, ας το διαβάσουμε. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Επίσης, τώρα τελευταία μάθαμε και για τους πύλινους στρατιώτες. Αυτοί οι πύλινοι στρατιώτες στην Κίνα και την επιρροή που δέχτηκαν από τους Έλληνες. Οι ίδιοι οι Κινέζοι το λένε, δεν το λένε οι Έλληνες αρχαιολόγοι, οι Κινέζοι αρχαιολόγοι το λένε. Για τη θεωρία της μετενσάρκωσης έχουν μιλήσει πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι, ο ένας είναι αυτός ο Πλάτων εδώ στην Πολιτεία αλλά και στο Φέδρο και σε άλλα έργα, ο Εμπεδοκλής, ο Πυθαγόρας, είναι δηλαδή ένα θέμα εκτεταμένο στην Ελλάδα. Η θεωρία της μετενσαρκώσεως έχει πολλά κοινά με τη θεωρία της διατηρήσεως της ύλης, όπως τη διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο «Μετά τα φυσικά», στο Α βιβλίο 983b, εκεί λέει ο Αριστοτέλης, τίποτε δεν γεννιέται και τίποτε δεν χάνεται. Γι' αυτό λένε οι αρχαίοι φιλόσοφοι ότι είναι αθάνατη η ψυχή. Δεν χάνεται δηλαδή. «Ούτε γίγνεστε», λέει, «ουθέν, ούτε απόλυστε, ως της τιάφτης φύσεως αείσω ζωμένης». Η φυσική ουσία δηλαδή πάντα υπάρχει. Αυτήν εδώ την θεωρία της διατηρήσεως της ύλης, μετά από χρόνια, την διατύπωσε μεν ο Αριστοτέλης στο «Μετά τα φυσικά», αλλά τη μάθαμε μετά από χρόνια από τον Λαβουαζιέ. Δεν ξέρω αν ο Λαβουαζιέ είπε ότι το πήρε από τον Αριστοτέλη. Ο Ευστάθιος στο έργο του λέει ότι ο Θερσίτης ήταν έχθιστος, δηλαδή μισητότατος στους Αρίστους, διότι ήθελε να εξισώνεται μαζί τους.
Ο ποιητής τον έπλασε για να διδάξει, ένα άλλο σχόλιο, ο ποιητής τον έπλασε για να διδάξει ότι δεν είναι παράδοξο ανάμεσα στους πολλούς αγαθούς να υπάρχει και ένας κακός, ανάμεσα στους πολλούς ευπηθείς και ένας θασιαστής. Αυτή εδώ η έκφραση είναι το, θα λέγαμε εκείνη η έκφραση ελληνική, ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε αγαθό χωρίς μέσα του μια μικρή κακία. Αυτό στην Ανατολή έχει το συμβολισμό του Yin-Yang. Ένα μαύρο κομμάτι από έναν κύκλο, μέσα στο οποίο υπάρχει μια λευκή τελεία, και ένα λευκό κομμάτι μέσα στο οποίο υπάρχει μια μαύρη τελεία. Είναι αυτή ακριβώς η έκφραση την οποία προέρχεται από την ελληνική έκφραση ουδέν κακών αμοιγές καλού. Ο Έλιος Ηρωδιανός, το λεξικό του λέει για το όνομα του Θερσίτη. Ως είναι παρόνυμον, λέει αυτό το όνομα. Παρά το Θάρσος, το οποίο οι αιωλείς το ονομάζουν Θέρσος. Θέρσος. Ο Θερσίτης λοιπόν θα μπορούσε να μην είναι πρόσωπο, αλλά να είναι η Θρασίτης προσωποποιημένη, ο κάθε αυθάντης δηλαδή. Ο Πλούταρχος στο «Πώς δει των νέων ποιημάτων ακούειν», πάλι στο 18 σε, κάνει ένα άλλο σχόλιο για τη λέξη γελοτοπιός, στηριζόμενος αυτήν εδώ το στίχο, το 215, «Έλεγε ότι του ερχόταν για να γελάσουν οι Αχαιοί». Ο Δίων ο Χρυσόστομος τον αποκαλεί δημαγωγό. Ο Αριστοτέλης τώρα στα πολιτικά του λέει ότι ο δημαγωγός είναι ό,τι είναι ο κόλακας για τον τύραννο, είναι ο δημαγωγός για το Δήμο. Δηλαδή κολακεύει το Δήμο. Γι' αυτό και έλεγε ό,τι του ερχόταν για να γελάσει ο λαός, ο Δήμος, ο όχλος. Με την αλόκοτη εμφάνισή του τώρα ο Θεσίτης διαταράσει την αρμονία των αδρών επικών προσώπων. Όσο προκλητική φαίνεται η ανυπακοή του μέσα στη γενική υπακοή, άλλο τόσο δυσάρεστη είναι η ασχήμια του μέσα στη γενική ομορφιά. Υπάρχουν τρεις άσχημοι μέσα στην Ιλιάδα. Ο Θεός ύφεστος, ο Δόλων που είναι ο κατάσκοπος των τρώων που στέλνουν τη μεγάλη νύχτα εκείνη, είναι άσχημος μεν, αλλά είναι τουλάχιστον ποδόκης, ταχύπους δηλαδή. Το λέει στην Κάπα Ραψοδία 316. Ο Θερσίτης εκτός από άσχημος είναι και χολός, όπως λέει στο 217 στίχο. Επίσης, περιγράφεται λεπτομερός ο Θερσίτης. Όσο πιο όμορφο είναι ένα πρόσωπο, τόσο λιγότερο περιγράφεται. Υπάρχει η έκφραση, ας πούμε, είναι τόσο όμορφη, μοιάζει με τις θεές. Ενώ ο Θερσίτης περιγράφεται λεπτομερός. Ενώ η Ελένη δεν περιγράφεται. Η Ελένη δεν περιγράφεται καθόλου, ναι. Και ενώ ο Θερσίτης είναι ένα πρόσωπο απεχθές για τους αρχαίους συγγραφείς, σήμερα σε ορισμένους χώρους, χέρι μεγάλης εκτιμήσεως. Έχει αναχθεί σε ήρωα, διότι τα έβαλε με την εξουσία και είναι προς τιμήν του ομήρου που παρουσιάζει αυτό το επεισόδιο, λένε. Αυτό για τους αρχαίους, θυμίζω ότι αυτό για τους αρχαίους ήταν παράδοξη επιχείρηση. Αυτό που ονομάζει ο Πολύβιος, δηλαδή παράδοξη επιχείρηση, αυτό για αυτούς είναι το λογικό, είναι το σωστό, όπως το λένε. Στους χώρους αυτούς δεν διδάσκεται η Ηλίας, αλλά απομονωμένο αυτό το χωρίο, περί τους 70 στίχους δηλαδή. Δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο από τα ομηρικά έπι. Υπάρχουν μορφές μέσα στα ομηρικά έπι ηρωικές. Υπάρχουν μορφές μεγαλειώδεις, συνταρακτικές, όπως ο Έκτορ, ο Έας, η Ανδρομάχη, η Πινελόπη, ο Αχιλλεύς, ο Οδυσσεύς, ο Ιδιομήδης. Όμως αυτούς δεν τους συγκινεί κανένας από αυτούς, συγκινούνται μόνο από το Θερσίτη. Ενώ εμείς κοιμόμαστε, κάποιοι ψάχνουν τα αρχαία μας κείμενα να βρουν κάτι για να μεμφθούν την Ελλάδα. Μας κοιμίζουν. Ναι, μας κοιμίζουν. Ναι, κοιμόμαστε και δεν γνωρίζουμε ούτε καν πώς να ανταπεξέλθουμε σε αυτά εδώ που λένε εναντίον μας. Έτσι είπε λοιπόν, έτσι έλεγε, οι άλλοι λέει πικραμένοι, ας επιστρέψουμε στο κείμενο, ας συνδέσουμε τα προηγούμενα. Λέγεται λοιπόν αυτό το επεισόδιο, μιλάει εναντίον του ο Οδυσσέας, τον χτυπά στο τέλος και φτάνουμε εδώ στο στίχο 270 και γέλασαν λέει με την καρδιά του, με το που τον χτύπησε ο,
ο Οδυσσέας, γέλασαν οι υπόλοιποι με την καρδιά τους. Και έτσι είπε κάποιος, ο καθένας, και έτσι είπε κάποιος, λέει ο καθένας, βλέποντας τον πλησίον του. Τι κάνει εδώ ο Όμηρος, παρουσιάζει την κοινή γνώμη, εκφράζει το γενικό κλίμα. Είναι τρεις περιπτώσεις τις οποίες εμφανίζει έτσι, λέει, «Όδε τις είπες και ειδώνες πλησίων άλλων». Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που μιλά, έτσι είναι, μιλά ο ένας τον άλλο, κάποιος το λέει αυτό. Πω, λέει, μύρια ο Οδυσσέας καλά έπραξε και στις βουλές εξάρχει τις αγαθές και στον πόλεμο σηκώνεται. Τώρα όμως τούτο μέγα και άριστο στους Αργίους έπραξε, έρεξεν, που τον αθυρόστομο, τον λοβητήρα λέει, τον επεσβόλο, εμπόδισε να αγορεύει. Οι λέξεις είναι πολύ ωραίες. Λοβητήρ είναι ο υβριστής. Επεσβόλος είναι ο αυθάδης. Έπος και βάλω, αυτές είναι οι λέξεις. Τον λοβητήρα λοιπόν, τον επεσβόλο, τον αθυρόστομο, τον αυθάδη, τον εμπόδισε να αγορεύει. Δεν θα ξανατολμήσει η αδιάντροπη καρδιά του να φιλονικήσει με τους βασιλείς με έπι ονειδιστικά. Έτσι είπεν η πληθής, λέει. Η πληθής είναι η λέξη. Από την ελληνική λέξη πληθής προέρχεται η λατινική λέξη plebs plebis, η πλέμπα που λένε σε ορισμένους χώρους. Η πληβή που έλεγαν οι πληβοί. Οι Ρωμαίοι, ναι. Έτσι λοιπόν είναι, είπε, είναι η πληθής, το πλήθος. Και ο καστροπορθητής, η λέξη είναι πτωλίπορθος. Ονομάζεται πτωλίπορθος, αν και δεν έχει ακόμη αλώσει το... Επειδή αυτός, αυτούνου ήταν η ιδέα να γίνει, είπαμε, ο Δούριος Ήπος, και έτσι αλώθηκε η Τρία. Έτσι μίλησε λοιπόν ο πτωλίπορθος, και ο πτωλίπορθος Οδυσσεύς στάθηκε κρατώντας το σκύπτρον. Την κρίση αυτή λοιπόν τη διαχειρίστηκε ο Οδυσσεύς με τον Θερσίτη. Και παρά, κοντά σε αυτόν, στεκόταν η γλαυκόπης Αθηνά, ιδωμένη σαν κήρυκας, να σιωπά των λαών διέταζεν. Τώρα που πέρασε η κρίση, η Αθηνά εμφανίζεται με το επίθετο γλαυκόπης, ενώ όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν με το επίθετο Ατριτώνη, την είδαμε. Ώστε συνάμα και οι πρώτοι και οι ίστατοι γη των Αχαιών να ακούσουν τον μύθο και τη βουλή καλά να στοχαστούν. Επρόκειτο να ακουστούν λόγια. Αυτό έπρεπε να ησυχάσουν. Και αυτός καλόφρον για εκείνους αγόρευεν και είπεν. Μιλά δηλαδή εδώ ο Οδυσσέας. Ατρίδη, άναξ, τώρα εσένα θέλουν οι Αχαιοί να ισχύνουν μπροστά σε όλους. Το θέμα αυτό, η ιστορία αυτή με το Θερσίτη έγινε μπροστά σε όλους. Γι' αυτό θεωρείται μεγάλη προσβολή προς τον Αγαμέμνονα. Δεν ήταν κάτι που υπόθηκε κατηδίαν δηλαδή. Μπροστά σε όλους λοιπόν τους θνητούς ανθρώπους, ούτε εκτελούν την υπόσχεση που έδωσαν για δω όταν ξεκινούσαν από το υπότροφον Άργος. Το ήλιο να εκπορθήσεις το καλοπτυχισμένο και να επιστρέψεις. Γιατί ως νεαρά παιδιά και χείρες γυναίκες, σαν να ήταν δηλαδή νεαρά παιδιά και χείρες γυναίκες, οδύρονται αναμεταξύ τους στους οίκους να γυρίσουν. Αλήθεια λέει, επίπονον είναι μετά από ταλαιπωρία να γυρίζει κανείς, γιατί και ένα μήνα κάποιος μένοντας μακριά από τη σύζυγό του δυσανασχετεί με την πολυκοπηνία. Αυτόν που θύελες χειμέριες καθήλωσαν και φουσκωμένη θάλασσα. Λέει, σας καταλαβαίνω, θέλετε να γυρίσετε, μια μέρα να λείπει κανείς, ένα μήνα να λείπει κάποιος, ναι, που τον καθήλωσαν λοιπόν, χειμέριες την καθήλωσαν και φουσκωμένη θάλασσα.